στην ελληνιστική φάση δηλαδή ακόμα, ενώ αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα, τη σκηνή δηλαδή που είναι μπροστά, είναι ρωμαϊκή φάση. Το πιο κάτω θα δούμε και θα σας πω, όταν θα κατέβουμε πιο κάτω, θα σας δείξω πώς ήταν ελληνιστική σκηνή. Και εδώ έχω μια εικόνα, αν θέλετε να τη μεταδώσουμε. Όποιος βλέπει από εδώ, περίπου έτσι ήταν, τριόροφη. Δεν είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε, αλλά ήταν έτσι το θέατρο. Η χωρικότητά του ήταν 10 με 12.000 άτομα. Και φάμιλο της Επιδάφου. Πρέπει να σας πω, ναι, ήταν σχεδόν στα... 14 έχει τους... στο μέγεθος του Επιδάφου. Τα είδατε όλοι, ναι. Να μην το στέλνω, έτσι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πρέπει να σας πω όμως ότι ο πληθυσμός της Μυσσίνης, κοινά τα χρόνια, δεν έφτανε 20.000. Γιατί όμως τόσο μεγάλο θέατρο? Από ό,τι φαίνεται, εδώ συγκεντρωνόταν σε μερικές εκδηλώσεις μόνο, κάτι σαν πανηγύρια που κάνουμε τώρα, από όλη την περιοχή. Επειδή εδώ ήταν πρωτεύουσα, ερχόντουσαν από τις άλλες πόλεις που σας έλεγα πριν, για να παρακολουθήσουν κάποιες παραστάσεις ή και λάτρευαν εδώ κάποιους θεούς, όπως συνηθίζαμε στην αρχαιότητα. Όταν σας μιλούσα για την αρχαία Κόρινθο, που ήταν κτισμένη η πόλη γύρω από την Ακρόπολη, εδώ σε αυτή την πόλη υπήρχε άλλο σύστημα, επειδή είναι 4ος αιώνας π.Χ. Δημοκρατία ήδη έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα. Εδώ χρησιμοποίησαν ένα σύστημα το οποίο λέγεται υποδάμιο. Για τον υπόδαμο έχετε ακούσει όλοι, φαντάζομαι. Είναι ένας πολύ σπουδαίος αρχιτέκτονας, αστρονόμος κτλ. Κτλ. Από τα Μικρά Ασία, από τη Μίλητο. Και το σύστημα αυτό είχε χρησιμοποιηθεί στην αρχαία Ρόδο, στην Πέλα, στον Πειραιά. Δηλαδή είναι ένα σύστημα όπου όλοι οι δρόμοι, κάθετοι και οριζόντιοι, σχηματίζουν ακριβώς ίσα τετράγωνα και κάθε σπίτι, κάθε πολίτης δηλαδή, έχει εξίσου πρόσβαση στα δημόσια κτίρια, στα ιερά. Και αυτό το σύστημα βοήθησε σε αυτή την πόλη ίσως να διατηρηθεί καλύτερα όταν έγινε ρωμαϊκή εισβολή στην Ελλάδα. Διότι οι Ρωμαίοι πάλι με το δημοκρατικό τους πολίτευμα τη λάτρεψαν την πόλη, την υιοθέτησαν και δεν την κατέστρεψαν όπως έγινε στη Κόρινθο δυστυχώς. Δηλαδή η Μυσσίνη σώζεται τόσο καλά στην ελληνιστική της φάση που ο καθένας μένει έκπληκτος, γιατί η οποιαδήποτε άλλη πόλη αρχαία ελληνική που επισκεφτόμαστε, είτε στα Μικρά Ασία, είναι Έφεσος, η Πέργαμος, η Κόρινθος, θα δούμε τα ρωμαϊκά μνημεία. Εδώ όμως θα δείτε ότι τα περισσότερα κτίρια είναι ελληνιστικά. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Δηλαδή, όπως μερικοί άνθρωποι ζουν, πεθαίνουν, άλλοι είναι πολύ σπουδαίοι όσο ζουν, άλλοι είναι άγνωστοι και αναγνωρίζονται μετά θανάτου. Λοιπόν, η Μυσσίνη είναι περίπτωση. Είναι περίπτωση όταν η πόλη αναγνωρίζεται 2.000 και χρόνια μετά. Θα τα πούμε αυτό στον γυρισμό πάλι. Ελάτε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι. Δεν είναι εδώ. Είναι μια εικόνα που βγήκα. Το πιο πιθανό είναι.